πλησιάζει η ώρα της κάλπης, γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια και από συνέδρους, αλλά και από τον Στάδο του Κουτσουμπέλη, να διαμορφωθούν διαχωριστικές γραμμές οι οποίες θα έχουν συναισθηματικό χαρακτήρα. Πώς θα μπορούμε λίγο συναισθηματικά να μαζέψουμε τον κόσμο μας, εντοπίζοντας τις διαφορές τις μεγάλες που έχουμε με τους άλλους. Και αν έχουμε να πει στο Σταύρο και θεωρούσε ότι αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα που καθόρισαν την πορεία της Ομοσπονδίας, θα έλεγε ότι η Νησί με τη Δάκε είναι δύο κόσμοι οι οποίοι είναι αντιδιαμετρικά αντίθετοι. 4 χρόνια προεδρείου. Σε μια καυτή συνεργασία. Δεν είδαμε εκείνες διαφοροποιήσεις οι οποίες να πιστοποιώ αυτό που λες. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να βοηθήσω κάποιους συναδέλφους οι οποίοι έχουν έρθει με πραγματική αγωνία, όχι μια αγωνία τύπου κυθαρίσου. Χθες βρήκε μια συνάδελφος από το Άγκος και ρωτούσε για τα έντυπα του ΟΔΙΠΗ. Και εσείς ακόμα και με κάποιους συνδικαλιστές και πρόεδρος σωματείου, ο οποίος αναρωτιόταν τι είναι όλα αυτά με τον ΟΔΙΠΗ. Ο ΟΔΙΠΗ ΑΕ, η ανώνυμη εταιρεία δημοσίου, η οποία ψηφίστηκε το 20 εν μέσω πανδημίας. Γιατί εν μέσω πανδημίας, αν είδε ότι έλεγε ο Κουτσουμπέλης και οι προηγούμενοι, δεν σταμάτησε η κυβέρνηση να συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε το 14 ο Βορύδης με τα PRG. Τα έντυπα αυτά τα οποία θα γίνουν και ο μεγάλος βραχνάς του νοσηλευτικού προσωπικού, το Κετεχνή ΑΕ, η άλλη ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, η οποία έχει αφήνει με τον ονομασία που έγινε το 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ΕΣΑΝ ΑΕ, την εταιρεία συστήματος οδικών νοσοκομείων, για τον τρόπο που θα χρηματοδοτούνται τα νοσοκομεία, αφού αξιολογηθούν από τον ΟΔΙΠΗ. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία συνδέουν απόλυτα την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, την παράταξη της ΡΑΚΕ και την παράταξη της ΔΥΣΥ. Και ξέρετε τι είναι αυτό που τους ενώνει. Η βασική κεντρική στρατηγική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία. Ποια είναι αυτή η στρατηγική? Παίρνουν ένα δημόσιο νοσοκομείο στο οποίο όλη η κοινωνία βάζει για να βρει, μέσα από την φορολογία βάζει, αυτός που έχει ανάγκη και το μετατρέπω σε μια επιχείρηση η οποία και κοστολογεί σαν τον ιδιωτικό τομέα και αξιολογεί σαν τον ιδιωτικό τομέα και λειτουργεί αυτοχρηματοδοτούμενη σαν τον ιδιωτικό τομέα και έχει μάναζε σαν τον ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζει τον ασθενή σαν πελάτη είτε μέσα από την ιδιωτικοποιημένη ασφάλιση στη δημόσια, το νεοπή που έγινε με το τελευταίο νομοσχέδιο, είτε μέσω της ιδιωτικής ασφαλιστικής, είτε μέσω της στέλνης του. Αυτή η μετατροπή των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις από το 2014 μέχρι και σήμερα σε μια σκυλαλοδρομία αγαστής συνεργασίας συνεχίζεται από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει ακουμπήσει η ΠΟΕΡΔΗ και οι πλειοψηφίες της καθόλου τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής. Απόδειξη που αν ρωτήσουμε από τους 950 συνέδρους τι ξέρουν για το Κετεχνή, για τον ΟΔΙΠΗ, για τα TRG, θα πούνε εμείς αδερφέ, γιατί δεν τα διαβάσανε, δεν μπήκαν στο επίκεντρο, αλλά αυτά είναι που καθορίζουν ότι τα νοσοκομεία επιχειρήσεις θέλουν τρίμηνες συμβάσεις, θέλουν γιατρούς και νοσηλευτές με μπλοκάκια, να μπορούν να προσλαμβάνουν εποχικό προσωπικό ανάλογο με τις ανάγκες του εποχικού ιατρικού τουρισμού. Και με αυτή την έννοια η παρατήρηση του Προέδρου του Γιαννάκου ότι το μέτρο των αναστολών ήταν ένα βλακώδες μέτρο χωρίς κοινωνικό αποτέλεσμα δείχνει ότι θέλουν να αποκρύψουν από όλους ότι οι αναστολές ήταν απλά η προετοιμασία όλων για να δεχτούν τα άρθρα του νομοσχεδίου που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθαν για την έμπλοκα και να αντικαταστήσουν τους γιατρούς που πήγαμε αναστολές, ναι. Αυτό δεν έκανε οι αναστολές. Βάλαμε μέσα τους εργολάβους που τρουκώσανε ξανά για να καλύψουν αυτούς που πήγαν με αναστολές. Αυτό έκανε. Οι αναστολές λοιπόν δεν ήταν βλακώδες. Ήταν οργανικό μέρος και σημείο του συνολικού σχεδιασμού ώστε το νοσοκομείο επιχείρηση να μπορεί να προσλαμβάνει με όρους ιδιωτικού, να κοστολογεί με όρους ιδιωτικού, δηλαδή να κάνει τι, να μετονομαστεί αργότερα στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που είναι απλά το η τελική πράξη σε ένα δράμα που έχει διαμορφωθεί εδώ και 6 χρόνια. Γιατί να το κάνουν αυτό, θα πει κανείς. Δεν ξέρουν γράμματα, όχι. Κάνουν κάτι άλλο πολύ πιο πονηρό και ύπουλο.
και μακάρι να ήταν περισσότερες σύνδεσμοι στην αίθουσα για να τα ακούγατε. Άλλο ρωτήσει τι δάκε. Τον πολύ καλό μου φίλο Γιώργο Φλούτα. Να πούν οι ιδιώτες στο εσύ. Θα σου πει όχι. Εγώ θα πω στο Δημήτρη τον Σολόν και θα πω έτσι ο ιδιώτης. Άκου στο Γιαννάκο, ξέρω να πει. Εγώ πρώτο. Έχω πάει και ξύλο, θα ξαναβάω κι άλλη φορά ξύλο. Έτσι ο ιδιώτης αυτό. Αν πα στο Παντέλη, θα σου πει το ίδιο. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο κόλπο Γκρόσο, γιατί όλες οι μεγάλες απαντεωνίες έχουν μια απλή λογική. Λέω ότι ο κίνδυνος έρχεται απ' έξω, φυλαχτείτε τον ιδιώτη που έρχεται απ' έξω, τη στιγμή που ο μετασχηματισμός του νοσοκομείου, τρόπος κοστολόγησης, τρόπος λειτουργίας, τρόπος αντίληψης, τρόπος χρηματοδότησης, συμβαίνει ήδη προς την πάτη μας. Την ώρα που προσανατολίζουν τον κόσμο να δει. Όχι στον ιδιώτη, βάλτε τις πλάτες σε καμία ιδιώτης, μέσα το νοσοκομείο έχει μετασχηματιστεί ήδη. Ξέρετε τι το μετασχηματίζουν. Διοικητές μαζί με τα υπηρεσιακά στελέχη. Ξέρετε ποια είναι τα υπηρεσιακά στελέχη. Οι διευθυντές όλων των υπηρεσιών. Οι ίδιοι διευθυντές που όχι μόνο δέχτηκαν την κοστολόγηση με τα DRG, 18 νοσοκομεία στην Ελλάδα είναι στο Κετεχνή. Ανάμεσα σε αυτά το Πανεπιστημιακό Ιρανείο, ο Ηρακλείου. Προχώρησαν τη διαδικασία της κοστολόγησης, βάλαν καινούριο πληροφοριακό σύστημα για να μπορούν τα 18 νοσοκομεία να δίνουν εικόνα κατευθείαν στην Αθήνα. Σε λίγο αυτό θα γενικευτεί, ξέρετε γιατί. Για να δείτε μια συνολική εικόνα στους αγοραστές πώς λειτουργεί η αποδοτικότητα η οικονομική των νοσοκομείων. Αλλά τα νοσοκομεία πρέπει να κάνουν και κάτι άλλο. Να πιστοποιούν και την κλινική τους αποδοτικότητα βάσει το κόστος. Αυτό ήρθε να το κάνει ο ΔΤΗ. Ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας, ΑΕ, Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσίου. Θα μπορούσε ο ΔΤΗ να λειτουργήσει αν δεν υπήρχαν γραφεία ποιότητας στα νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που τα έφτιαξε για να κουμπώσει μετά ο μεγάλος φορέας. Αυτός ο ΔΤΗ φέρνει αυτή τη στιγμή τα πολλά έντυπα για να καταγράφουν οι νοσηλευτές ανέντετες πληροφορίες, μην μπορώντας όμως να νοσηλεύουν ασθενείς. Όταν τους ρωτάς, έλα είμαστε δύο συλλάβοι. Έχουμε 10 έψιλων που δεν μπορούν να κάνουν κλινική δουλειά νοσηλευτή γιατί θέλουν κατηγορίες σε επάγγελμα. Πώς χωρίς να μου έχεις βάλει προϋποθέσεις προσωπικού ή να μου έχεις λύσει νομικά κενά όπως με τους 10 έψιλων, μου το δίνεις. Η απάντηση που δίνουν είναι ότι είναι διαταγή του Υπουργείου. Η σωστή απάντηση είναι ότι είναι πιστοποίηση κλινικών διεργασιών αντίστοιχη με την πιστοποίηση του Άιζο για να μπορεί το νοσοκομείο επιχείρηση ως πολιτής να έχει την εγγύηση απέναντι σε οποιοδήποτε αγοραστή να πάει να πουλήσει προϊόντα. Αν καταλάβετε αυτό το γεγονός, όλα τα άλλα δίνονται δια μαγείας. Αν τέτοιου είδους ανάλυση ακούσατε από στόμα, από ανακοίνωση, από μέλος παράτασης της ΔΑΚΕ, της ΔΣΥ ή του Άρματος, παρακαλώ να μας ενημερώσετε γιατί μάλλον ψήφαν σε κουτρούμι και τους κρύβουν. Και δεν τα λέγανε γιατί ήταν η βασική κεντρική στρατηγική που ακολούθησαν την κυβέρνηση. Θα μου πείτε και τι αξία έχει αυτό. Η αξία έχει την εξαίρεση και στην κοινωνική το καταλαβαίνετε όλοι. Όταν κάνεις ανακούφιση στα συμπτώματα ενός ασθενή, που έχει κύρωση του ύπαρκτος. Και αντιμετωπίζει την κύρωση. Αντιμετωπίζει τα συμπτώματα του καρκίνου. Τι θα την πει τον πυρετό, αλλά ο καρκίνος εξελίσσεται. Δεν θα μπορέσει να το σταματήσει ποτέ. Και εδώ έρχεται η απάντηση στο συνδικαλιστικό ερώτημα. Γιατί αυτή η ρημάδα, η ομοσπονδία, 14 χρόνια όπως είπε ο Τάξο Παντήλης. Εγώ θα πω τα τελευταία 10-12, τουλάχιστον σίγουρα, μετράει μόνο απώλειες. Γιατί δεν έχουμε ανακτήσει τίποτα. Γιατί δεν έχουμε πάρει πίσω τίποτα. Γιατί δεν εμπνέουμε. Γιατί δεν μπορούμε να ενώσουμε ανθρώπους από διαφορετικές ειδικότητες. Που βλέπουν βιωματικά τη δουλειά τους από διαφορετική σκοπιά. Ξέρετε γιατί. Γιατί αποκρύπτουμε ότι ο αντίπαλος είναι μέσα στο νοσοκομείο. Ο αντίπαλος είναι στα ψυχοδέλεια του Γιώργου Φλούδα. Γιατί όταν κατεβαίνει η διευθύνουσα, η υποδιευθύντρια οικονομικού, κατεβαίνει ο διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας. Και όλοι αυτοί που χρεώνουν υπηρεσιακά για το 500 ευρώ, να επιτρέψουν αυτή την πολιτική και καταλαβαίνουν οι υποψήφοι, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω δικαιώματα στην εργασία. Την ίδια στιγμή όμως οι δικαιωμένοι γιατροί και την κουρική γιατροί έξω, καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι οποίοι το νοσοκομείο επιχείρηση του Κετεχνή, του ΟΔΙΤΗ, τον DRG, το εφαρμόζουν μέρα με τη μέρα και πιθαναγκάζουν όλους τους αδέρφους να το κάνουν, είναι εδώ μέσα. Είναι εδώ! Ψάχνετε να βρείτε τον αντίπαλο έξω. Θα πάρω κι άλλο
ψυχολογία ύπνωση. Για να συζητήσουμε ειλικρινά με συναδέλφους, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Τι μένει λοιπόν, να κερδίσω κάτι για τον εαυτό μου. Να έρθω σαν αντιπρόσωπος να παζαρέψω στα γύρω καφενεία, γιατί εδώ είναι άδεια η αίθουσα, τα καφενεία γεμάτα. Να παζαρέψω κάτι με κάποιον επικεφαλή που μπορεί να μου δώσει κάτι. Έχει καθή υπευθύνηση από αυτή την ομοσπονδία και αυτές τις ηγεσίες ότι μπορούμε να κερδίσουμε οτιδήποτε. Και αυτή η ψυχολογία ήταν σαν τη θέση μόνο με έναν τρόπο. Να δεις πώς το κάνουν οι άλλοι. Και απευθύνομαι τώρα στους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν εκφυλιστεί εντελώς στην αντίληψή τους ότι συνδικά είναι αυτό. Εκλογική συγκεκριμένη. Τι είχαν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στην Κόσκο. 400 τον νόμο Καρτζηδάκη, 7 μέρες απεργία. Γονατίσαν έναν Κινέζικο και εκεί καταξενερικάνε. Δεν εκχωρήσαν τα συνδικάτα τους, υπάρχει στην άγρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέφθηκαν το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Τι πιο απλό. Οι εργαζόμενοι στα Ιππούν. Οι εργαζόμενοι στα Ιππούν που δεν είναι και μόνιμοι υπάλληλοι. Με δύναμη στα νοσοκομεία, με παρεμβάσεις νοημίες. Πώς το γίνεται σαν το παιδί. Δεν εκχωρήσαν συνδικάτα, συμπάσχει στην άγρια και στο ΣΥΡΙΖΑ και στους διάφορους δημοσιότητες. Στη Μινερβά, κατώτερο μισθό 1.100 ευρώ αντί για 713 ευρώ, έδωσε ο Πιτσοτάκης. Οικοδόμη, ομοσπονδία, 38% αύξηση στο κατώτερο μισθό του εργατοτεχνίτη. Γιατί συνάδελφοι, όλοι εσείς που δεν παίρνετε να δείτε με ανταλλάγματα εδώ, γιατί όσοι έχουν αποφασίσει να δίνουν με ανταλλάγματα, δεν μεταφύγονται με τίποτα. Γιατί αυτοί κερδίζουν, τι κάνανε μαγικό. Ενώ πολλοί από αυτούς είναι εργάτες, χωρίς τη μέγιστη ρητορική ικανότητα του Κουτσουμπέλη. Χωρίς τα πολλά. Πάρ' το να μιλήσω στο Σταύρο, εγώ τον καβαρό, τον χαίρομαι. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει όμως. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι γίνεται δίπλα μας. Γιατί αν δεν δούμε τι γίνεται δίπλα μας, δεν καταλάβουμε ποια είναι η κεντρική στρατηγική που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο ΟΔΙΠΗ. Θα είναι η αρχή για την αξιολόγηση. Γιατί έρχονται και τα περιγράμματα θέσεων που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17 που αμφισβητούν το καθηκοντολόγιο, γιατί πλέον η αξιολόγηση όλων μας θα γίνεται όχι με βάση τα καθήκοντα του επαγγελματός, με βάση τη στοχοθεσία που έχετε δει ανά νοσοκομείο και ανά τμήμα, με κλειστούς προϋπολογισμούς στους οποίους υπεύθυνος θα είναι ο διευθυντής και οι προϊσταμένοι. Θα γίνει μια κόλαση ζωή στα νοσοκομεία και το ερώτημα είναι, διορθώνεται αυτό με συνεννοήσεις? Γιατί είπε ο Σταύρος ο Κουτσουμπέλης κάτι το οποίο το θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από το σώμα. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, Σταύρο, θα ζητήσω μια συγγνώμη. Είπε ότι τα συνδικάτα πρέπει να είναι στη θέση του για να επισημαίνουν στις κυβερνήσεις τα λάθη και να κάνουν διορθώσεις. Τα συνδικάτα δεν είναι η ειδική συμβουλή καμία κυβέρνηση. Τα συνδικάτα είναι χωρίς συγγνώμη, είναι με αυτού οι οποίοι έχουν αντίπαλο και το αστικό κράτο τη κυβέρνηση, γι' αυτό και οι εργολαβοί έπρεπε να ήταν μέσα και όσοι έντιμοι συνάδελφοι δεν θέλουν να βρεθούν πάλι στο άλλο συνέδριο με μοναδική λύση το να βρουν μια προσωπική διέξοδο σε ανταλλάγματα, ο δρόμο του αγώνα και του μετόπου που επικαλέστηκε ο Παντελής υπάρχει στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Μα πώς θα πρέπει να το στήσουμε. Εδώ λοιπόν ο δρόμο. Εδώ είναι η έξοδος και όποιος θέλει να κάνει έστω και ένα βηματάκι έξω από το στενό πλαίσιο του να αναγκάζει, Γιώργο. Όχι, δεν συγκρότητα. Το λόγο έχει συναδέλφει σε κάτι. Εγκατέλειψες μια μέρα που λέω για να πάω στο πλεύρι. Και πέρασες κάθε ώρα. Άρασες μια φιλία. Το λόγο το πρόβλημα έχει συναδέλφει σε κάτι. Εγκατέλειψες σε μένα. Αυτό με πλέγωσε κάθε ώρα. Ζητάω όμως τη συγγνώμη. Αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών για κάθε έντιμο αγωνιστή σύνδερο συνάδελφο. Και κάποιοι που κρυφοχαμογελάτε, κάποιοι κομμάτι σας δεν μπορεί